Λιόν ΑΠΟΕΛ. Η κλήρωση της 16ης Δεκεμβρίου αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία. Είναι η πρώτη φορά που αντιπροσωπεία κυπριακής ομάδας επισκέπτεται τα κεντρικά γραφεία της UEFA στην Λιόν της Ελβετίας μετά τον Αύγουστο. Οι στιγμές είναι πρωτόγνωρες, τα συναισθήματα απερίγραπτα. Ο Φίβος Ερωτοκρήτου ηγείται της αντιπροσωπείας και συνοδεύεται από τους Ανδρέας Πυρίδη και Μάριο Γεωργίου. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία για μένα. Στη ζωή μου έζησα πολλές εμπειρίες. Νόμιζα ότι τα είδα σχεδόν όλα. Αλλά το τι έζησα πραγματικά εκεί ήταν ανεπανάληπτο. Ήταν κάτι το φανταστικό. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα, όλοι σε συγχαίρουν, όλοι είναι χαρούμενοι, σε φιλάνε, σου δίνουν συγχαρητήρια και σε υποδέχονται με τον καλύτερο τρόπο. Και ότι ειλικρινά απέδειξες ότι υπάρχει και αυτό στο διαγωνισμό, ο όρος του outsider να κάνει τη διαφορά. Οι υπόλοιποι στρέφουν το βλέμμα τους προς αυτούς. Ο Λιλιπούτιος ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα που κανείς δεν γνώριζε, αλλά αναγκάστηκε εκ των αποτελεσμάτων να μάθει, θα έμπαινε στην κλήρωση των 16 κορυφαίων ομάδων της Ηπείρου. Εκεί σίγουρα όλοι θεωρούσαν ότι το ΑΠΟΕΛ θα ήταν μια εύκολη κλήρωση. Σίγουρα όλοι μιλούσαν για το ΑΠΟΕΛ και θα έλεγα με λίγων τόνων ηρωνικών, για τον λόγο ότι ήσουν ο πιο αδύναμος Κρίκος, ήσουν η ομάδα με το πιο μικρό μπάτζετ. Και θυμάμαι ότι εισερχόμενοι μέσα στον χώρο της κλήρωσης καθίσαμε ακριβώς δίπλα από την Λιόν, από τους αντιπροσώπους της Λιόν. Εγώ, επειδή καθόμουν αριστερά, έκανα χειραψία με τον πρόεδρο της Λιόν και μου είπε good luck. Και θυμάμαι, μου είπε οι τελευταίες τρεις κλήρωσεις που είχαμε, πέσαμε με αυτούς που καθόνταν δίπλα μας και εγώ χαμογελάσα. Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει στη διαδικασία κλήρωσης με πλεονέκτημα, αφού κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου και έχει 7 υποψήφιους αντιπάλους. Τη Νάπολη Ιταλίας, τη Τσεσεκά Ρωσίας, τη Βασιλεία Ελβετίας, τη Λιόν Γαλλίας, τη Λεβερκούζεν Γερμανίας, τη Μαρσέη Γαλλίας, τη Μίλαν Ιταλίας. Ένιωθα περήφανος εκείνη τη στιγμή που είχα την τύχη να είμαι πρόεδρος αυτής της ομάδας, να είμαι από την Κύπρο και όλοι να μιλούν για την Κύπρο και για το ΑΠΟΕΛ. Η διαδικασία της κλήρωσης δεν θα είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για τους γαλαζοκίτρινους και τους οπαδούς της ομάδας. Olympique Lyonnais. Από την πρώτη κληρωτίδα βγαίνει το όνομα της Λιόν και ακολουθεί το όνομα της πρωταθλήτριας Κύπρου. ΑΠΟΕΛ Νικοσία. Μόλις έγινε η κλήρωση, ο πρόεδρος της Λιόν ήρθε, με βρήκε, πάλι μου έδωσε συγχαρητήρια. Με κάλεσε στη Γαλλία, όλα τα μύτια εκεί, τα γαλλικά ήταν εκεί. Θέλαν όλοι συνεντεύξεις. Ήταν πραγματικά κάτι το μοναδικό. Στο άκουσμα της Λιόν ήταν διχασμένες οι υποψίες. Από τη μια υπήρχε το μεγάλο όνομα του αντιπάλου μας, που ήταν μια ομάδα που τα τελευταία 10 χρόνια έπαιζε μονίμως στη φάση των 16. Μια ομάδα που απέκλεισε 2 ή 3 φορές τη Ρεάλ Μαδρίτης σε εκείνον το στάδιο. Από την άλλη πλευρά όμως, ξέραμε όλοι μας ότι η Λιόν δεν ήταν το τελευταίο διάστημα η ομάδα όπως αυτή παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΑΠΟΕΛ θα ανταγωνιστεί για το εισιτήριο των προημιτελικών, μια από τις πιο έμπειρες ομάδες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά στην διαδικασία των νοκάουτ. Η Λιόν συμμετέχει ανελιπώς στην φάση των 16 την τελευταία δεκαετία. Δεν έχει όμως ποτέ καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Το άκουσμά της μπορεί να μην προκαλεί δέος, δίνει όμως τη σκληρή πραγματικότητα. Τα προγνωστικά είναι κατά τεράστιο ποσοστό υπέρ της. Και όπως και οι Γάλλοι χαρακτήρισαν τότε την κλήρωση από τη δικιά τους μεριά, ήταν πρόωρα Χριστούγεννα για την Λιόν και ότι ήρθε ο Άγιος Βασίλης πιο νωρίς. Δεν την πολύ θέλαμε, δηλαδή από τους υποψήφιους υποψήφιες ομάδες τις οποίες είχαμε να αντιμετωπίσουμε, είχε κάποιες άλλες ομάδες τις οποίες τις βλέπαμε πιο θετικά και ήταν μια ομάδα που δύσκολα πιστεύαμε ότι είχαμε τις δυνατότητες για να τις αποκλείσουμε. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαγόταν στις 14 του Φλεβάρι στο δικό της γήπεδο το Ζερλάν και ο επαναληπτικός στις 7 Μαρτίου στη Λευκοσία. Do you rate their chances of qualifying for the quarterfinals then? Well, what they've done at the moment, you can't dismiss them. Because when you're into that stage of the competition, then you know that anything can happen. Lyon are not the side they used to be. They're not as strong as they used to be anyway.
And they will have a chance, because I've watched some of their games and done exceptionally well, particularly at home, and they'll have a good chance. Pour l'éternité. Με το που άρχισε τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενώ ακόμη διαγωνιζόμασταν στους ομίλους, αρχίσαμε να βλέπουμε παραγγελίες από διάφορα τρελά μέρη του κόσμου να καταφθάνουν, από όλη την Ευρώπη σίγουρα, αλλά και από χώρες όπως Βραζιλία, Αμερική, Καναδά, Αφρική, Ιαπωνία, Κίνα και πολλές άλλες. Με το άκουσμα της κλήρωσης, επικράτησε παροξισμός στις τάξεις των φίλων της ομάδας. Το σχετικά μικρό σε χωρητικότητα στάδιο της Λιόν θα χωρούσε 40.000 κόσμο. Και από αυτούς, με βάση τους αριθμούς εισιτηρίων που θα δικαιούνταν ο ΑΠΟΕΛ, μόνο 2.300 Κύπροι θα μπορούσαν να βρεθούν εκεί την ημέρα των ερωτευμένων. Όπως αντιλαμβάνεστε, είχε αυξηθεί τρομερά και το ενδιαφέρον του κόσμου. Και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Η μειωμένη χωρητικότητα δημιουργούσε λοιπόν ένα πρωτόγνωρο πρόβλημα στις τάξεις των οπαδών. Κάποιοι θα έπρεπε να μείνουν πίσω. Αυτό βεβαίως δεν υπήρχε περίπτωση να ισχύσει. Οι ιστοσελίδες πώλησης εισιτηρίων της διοργάνωσης δέχονται εισβολή από γαλαζοκίτρινους φιλάθλους. Τα συνολικά εισιτήρια που εξασφαλίζονται ξεπερνούν τις 5.000. Η Γαλλία ήταν πάντα ένας αγαπημένος προορισμός των Κυπρίων. Αυτό που θα συνέβαινε όμως στα μέσα του Φλεβάρι του 2012 δεν θα είχε προηγούμενο. Και για τους Γάλλους, το μέγεθος θα ήταν πραγματικά αδιανόητο. Φίλιο λίγα λιγάβο στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ είχε ήδη πάει στη γαλλική πόλη ως επίτιμος καλεσμένος του Ζαν Μισελ Ολάς, του πρόεδρου των Λιονέρ και ανθρώπου που είχε μεταμορφώσει την αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική δύναμη της χώρας. Λάς έκανε την ομάδα του μια ευρωπαϊκή δύναμη με 12 συνεχείς παρουσίες στους ομίλους του Champions League. Καλός γνώστης της γαλλικής, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ είχε ήδη μιλήσει στους δημοσιογράφους στην άφιξή του στο αεροδρόμιο και ο Ρωτοκρήτου θα φιλοξενείται στο παιχνίδι του πρωταθλήματος που προηγείται το Σαββατοκύριακο. Ναι, και σχεδόν το παιχνίδι είχαν χάσει. Και καθόμουν δίπλα από τον κύριο Λάς. Απογοητεύτηκε ο άνθρωπος, πολύ πολιτισμένα. Μετά το παιχνίδι μας κάλεσε για τσάι. Με τη γυναίκα του, με τη γυναίκα μου. Ήταν σαν να είχε τελειώσει εκείνο το παιχνίδι, ούτε καν είχε αναφέρει οτιδήποτε άλλο. Αλλά πίστευα ότι θα ήταν διαφορετική η ομάδα. Οι πρώτες πτήσεις της γαλαζοκίτρινης απόβασης ξεκινούν. Ταξίδι στο όνειρο ή σε μια άλλη πραγματικότητα που κανείς ποτέ δεν είχε καν φανταστεί. Γιατί ο προορισμός αυτή τη φορά ήταν όντως πρωτόγνωρος. Είχε σαν κατάληξη την πρώτη αναμέτρηση κυπριακής ομάδας για τις 16 καλύτερες της Ευρώπης. Για σένα έχω χάσει το μυαλό. Στη Λιό για να δω το ΑΠΟΕΛ. Αλλά ακόμη δεν τελειώσαν οι πτήσεις μας, έχουμε κι άλλες. Μακάρι να φέρουμε ισοπαλία και να τους νικήσουμε στην Κύπρο. Νιώθω υπερήφανα. Και εύχομαι να πάμε πίσω στην Κύπρο με έναν καλό σκορ. Η ομάδα θα πάρει τα πάνω της. Τι περιμένεις? Να νικήσουμε. Πολλές ελπίδες. 0-1 το ΑΠΟΕΛ. Ήταν ανήκουστο να μην ακολουθήσουμε και να ζήσουμε αυτές τις στιγμές. Είμαι ΑΠΟΕΛ. Μόνο ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω ΑΠΟΕΛ. Περιμένουμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Και γιατί όχι να με μια καλή εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα στη Λευκοσία να γίνει το πάμα για να βάσει στις 8. Με το ΑΠΟΕΛ όλα είναι πιθανά. Είσαι αισιόδοξη. Πολλά. Περιμένετε την πτήση των 8. Έναν τέρμα. Και εμείς ξανά
τα βάζουνε φωτιά μη σταματά. Ξέρεις, oui. Να συνεννοηθείς δηλαδή. Oui. Δεν θα έχεις πρόβλημα. No. Βουλεύω κουσέ avec moi. Η Λιόν είναι η πόλη που γεννήθηκε η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Η Λιόν είναι η δεύτερη μέτρη πόλη της Γαλλίας. Είναι η λίγες πόλεις της Ευρώπης που έχει δύο ποταμούς που τη διασχίζουν. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε και σαν πόλη και νομίζω σε μια παράλληλη σχέση με την ομάδα η ανάπτυξη της πόλης, γιατί η Λιόν πρώτα ήταν πολλά πιο βιομηχανική πόλη παρά όπως έγινε τώρα, έγινε πολλά πιο όμορφη πόλη. Μία-μία οι πτήσεις των οπαδών φτάνουν στον προορισμό τους και οι δρόμοι της Λιόν θα γεμίσουν με πορτοκαλί κασκόλ. Κατάληψη κανονική. Για τους οπαδούς ήταν μια μεγάλη ευχάριστη περιπέτεια. Ήταν ένα ταξίδι στο άγνωστο και τι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως, όλα αυτά δεν αφορούσαν καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι και την αποστολή της ομάδας. Ο αντίπαλος ήταν πιο δυνατός από ποτέ και πιο έμπειρος. Πώς τον ανέλησε όμως ο άμεσα αρμόδιος του τεχνικό team του ΑΠΟΕΛ? Εντάξει, Λιόν ήταν γνωστή ομάδα που πολλές φορές ήταν στο Champions League και πολλές φορές μπορούσαμε να τους δούμε και στο τηλεόραση. Όταν πήγα εκεί, τους είδα από κοντά, που είδα ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα, πολύ δουλειά μέσα, πολύ τρέξιμο, διαφορετικό στυλ από άλλους, που ήταν ένα πολύ καλό σύνολο. Κύριε, έτοιμοι! Η ομάδα αναχωρεί από την Κύπρο το πρωινό της Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου, έχοντας τις αποσκευές της τις ελπίδες ολόκληρου του κυπριακού ποδοσφαίρου. Έχει επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και αυτοπεποίθηση. Άλλωστε, σε αυτή την θέση την έφεραν οι ίδιες οι δυνατότητές της. Para mim foi a concretização de um sonho de jogar na Liga dos Campeões, desde de criança que sempre sonhei jogar na Liga dos Campeões. Por estranho que pareça, esta oportunidade só me apareceu aos 34 anos, mas é sempre bom em qualquer idade jogar na Liga dos Campeões e para mim foi uma situação espetacular, porque ocorreu-me numa fase da minha carreira já. Uma fase já para cima dos 30 anos, que é difícil de alcançar, e tive a sorte de conseguir concretizar um sonho, apesar de já ter 34 anos. Sim, eu acho que para a minha carreira foi muito bom ter disputado a final de uma Liga Europa, que muitos jogadores têm esse sonho de poder disputar uma final de uma Liga Europa. E eu, graças a Deus, consegui disputar uma final e foi muito bom para mim, para minha família e para minha carreira também. Η Λιόν είναι μια πανέμορφη αρχιτεκτονικά πόλη και το κέντρο της αποτελεί προστατευόμενη περιοχή της UNESCO. Στην κύρια περιοχή ζουν 500,000 κάτοικοι, όμως γενικά με τα περίχωρά της φτάνει τα 2,2 εκατομμύρια. Κάτι που την κατατάσσει ως τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας μετά το Παρίσι. Τζουζίου, Μπαστός. Είμαι η Λίαν. Λίν 8. Εμείς δεν ήξερα, αν δεν ήξερα στην Κερκία, δεν ήξερα η ομάδα. Ελπίζω να βάλουν κάντερμα για να βρούμε παραπάνω να βράσουμε. What can I say? I hope Lyon will win, of course. Because we have the best team than yours. Maybe just 1-0. Έλα, εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα μου. What do you know about the Lyon opponent?